πάρα πολύ σωστά και ουσιαστικά το τι θα έπρεπε να προσφέρει μια βιβλιοθήκη. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό κανείς χωρίς κλίμακα σήμερα, νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το θέμα του συνεδρίου. Και σκεπτόμενοι έξω από το κουτί, είναι ο τίτλος που έχω δώσει εγώ στην έτσι, δική μου παρουσίαση, γιατί θεωρώ ότι είναι καταρχήν ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούν στα οικονομικά, αλλά νομίζω μπορεί να έτσι εισήγηση σε πάρα πολλούς χώρους. Μπορούμε να κάνουμε... Κυρίες. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι διαφορετικό κάνοντας τα ίδια πράγματα, σίγουρα αυτό δεν γίνεται και μάλιστα κατά τον Αϊνστάιν αυτός είναι ακριβώς ο ορισμός της τρέλας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι βιβλιοθήκες έτσι, αυτή τη στιγμή που ίσως δεν υπάρχει κάποιο αντίθετο στην οικονομική κρίση εκτός από τη δική μας τη διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα. Καταρχήν η αλλαγή του παραδείγματος, αυτό το οποίο λέγεται αλλαγή παραδείγματος, αλλαγή μοντέλου. Να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, διαφορετικά, με φαντασία, δημιουργικά, πέρα από τις συμβάσεις. Αυτό είναι το οποίο μας είπε και ο κύριος Παχατουρίδης. Εξωστρέφεια προς την τοπική κοινωνία, με διάφορους τρόπους. Ήδη αποκτήσαμε κάποιες ιδέες, ήδη από την διάλεξη, από την εισήγηση του κύριου Παχατουρίδη. Λέσχες ανάγνωσης, παιδικές εκδηλώσεις μόνιμες στη βιβλιοθήκη, όχι περιστασιακές. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα ήταν ίσως σκόπιμο να αρχίσουμε να προωθούμε την ιδέα συνδυασμού πολιτιστικού κέντρου και βιβλιοθήκης. Όχι χώρια πράγματα, όχι χώρια τα καπί. Όλα αυτά συνδυάζονται μέσα σε μια βιβλιοθήκη και στο χώρο της βιβλιοθήκης. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι βασικά ο χώρος της διαβίου μάθησης σε βιβλιοθήκη έτσι κι αλλιώς και επομένως να γίνει πιο ενεργός αυτός ο ρόλος και όχι μόνο απλά να περιμένουμε να έρθουν οι επισκέπτες. Λοιπόν, και επίσης υπάρχουν και νέοι θεσμοί, πέρα από τον εθελοντισμό, ο οποίος είναι σημαντικός, οι φίλοι της βιβλιοθήκης, αυτές οι οργανώσεις πλέον οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν και οικονομικά. Με κάποια προγράμματα τα οποία θα κάνουν για να μαζέψουν χρήματα, με οτιδήποτε. Είναι ένας πόρος, τον οποίο είναι πόροι που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για διάφορα προγράμματα. Εμπλοκή και αξιοποίηση μελών της τοπικής κοινότητας. Εδώ πέρα η βιβλιοθήκη του Περιστερίου έχει οργανώσει το αρχείο της καθαρά με εθελοντισμό, αλλά όχι από τυχαίους ανθρώπους, από άτομα τα οποία πραγματικά ξέρουν και είναι γνώστες του αντικειμένου. Συνεργασίες με άλλους φορείς, με βιβλιοπολία, με οργανισμούς, με μουσεία, με εταιρείες, οτιδήποτε για την ανάπτυξη των συλλογών μας. Θα έχουμε παραδείγματα τέτοια αργότερα. Οργάνωση δραστηριοτήτων, σύνδεση της βιβλιοθήκης με την τοπική κοινότητα και με τον πολίτη πάντως σημείο αναφοράς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι όλα αυτά γίνονται για τον πολίτη και επομένως εκεί πρέπει να καταλήγουν. Και παράλληλα θα παρουσιάσουμε στο τέλος της αυριανής μέρας και νέα εργαλεία οργάνωσης και επικοινωνίας μας με τους πολίτες. Λοιπόν, τα παραδείγματα τα οποία θέλουμε να δούμε είναι καταρχήν μέσα από τις εισηγήσεις του συνεδρίου, όχι μόνο από την Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις ιδέες από την Γερμανία και επίσης και από την Κύπρο την προσπάθεια δικτύωσης που κάνουν οι δημοτικές βιβλιοθήκες. Θα ήθελα να πάρουμε ιδέες και από χώρους έξω από το δικό μας. Αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις ειδήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές εξωστρεφείς δραστηριότητες που γίνονται από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Το Αρχαιολογικό Μουσείο για πρώτη φορά βγήκε έξω από τα τείχη, έξω από το κτίριο και έκανε διάφορες δραστηριότητες στην Οδό το Σίτσα. Υπάρχουν καφενεία και το εννοώ καθαρά καφενεία με πολιτιστική δράση πλέον. Μήπως μας παίρνουν το ρόλο μας, μήπως θα έπρεπε τελικά η βιβλιοθήκη να λειτουργήσει και ως το καφενείο και ως τόπο συγκέντρωσης της γειτονιάς. Θα πω ότι οι ιδέες μπορεί να προέρχονται από οτιδήποτε. Πριν από 2 χρόνια άκουσα από τη Λέσχη Ανάγνωση της Λιβαδιάς ότι είχαν κατακλείσει την πόλη τους με φωτοτυπίες ποιημάτων την ημέρα της ποίησης. Γύρισα στον οργανισμό μου και αρχίσαμε να γιορτάζουμε την ημέρα της ποίησης, αρχίσαν τα παιδιά να διαβάζουν ποίηματα, να μεταφέρουν ποίηματα από τη μία τάξη στην άλλη και αυτό πραγματικά ήταν μια ιδέα που με γονιμοποίησε και μου έδωσε και εμένα κάποια έτσι, διαφορετική όθηση.
Και θα ήθελα να σας πω, εδώ πέρα είναι η φωτογραφία της, του αυτοκινήτου της ηλιακής σκηνής, και αυτοί βγήκαν έξω από τα τείχη, μήπως σημαίνουν κάτι όλα αυτά. Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε την, τις εκδηλώσεις στο πεζόδρομο της Τωσίτσα, που οργανώθηκε, οργανώθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων του ΙΠΟΤ, χωρίς ιδιαίτερα χρήματα. Έτσι, δεν ήταν κάτι το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επίσης, μία σελίδα από το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα, το οποίο το λειτουργούν οι κάτοικοι, γιατί υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, για ένα τόπο συνάντησης που έχουν διάφορα ομάδα εικαστικών, καφενείο, μαθήματα ζωγραφικής για ενήλικες και για παιδιά. Πράγματα τα οποία προφανώς τα ζητάει ο κόσμος. Επίσης, θα ήθελα να φύγουμε από το συνέδριο, παίρνοντας μαζί μας μία ιδέα την οποία θα υλοποιήσουμε. Και θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μια κίνηση μπροστά. Νομίζω ότι μια ιδέα φέρνει την άλλη, και επειδή μου αρέσει έτσι να φέρνω παραδείγματα και από άλλους χώρους, θα σας βάλουμε αυτήν την, το μικρό βιντεάκι από την Τραβιάτα στην κεντρική αγορά της Βαλένσια. Θα θέλαμε λίγο βοήθεια με την διεύθυνση. Εντάξει, ωραία. Ήταν ένας τρόπος να διαφημιστούν και να, ίσως ήταν και ιδέα για να ξεκινήσει και στην Ελλάδα το αυτοκίνητο. Απολαύστε το, πραγματικά θα δείτε τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί όλα αυτά επιδρούν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εγώ θα σας ευχαριστώ.